απολογισμό, στον πλούσιο απολογισμό της διοίκησης αυτής, η οποία πραγματικά μόνο θετικά μπορεί να έχει, σε μια πολύ δύσκολη εποχή, σε μια εποχή μνημονία, σε μια εποχή που η ευστότητα δεν υπήρχε, σε μια εποχή που το επιμελητήριο περνούσε πάρα πολύ δύσκολα. Και ξεκινάμε από το 2011, όταν αναλάβαμε, σε μια πραγματικά όντως δύσκολη εποχή, σε μια εποχή που τα μνημόνια και η κρίση στην Ελλάδα ήταν σε μέγιστο βαθμό, το επιμελητήριο περνούσε πάρα πολύ δύσκολα και δεν είναι υπερβολή να σας πω ότι δεν είχαμε ούτε θέρμανση σε αυτό το επιμελητήριο. Δεν μιλάμε για την υφιστάμενη κατάσταση όπως το βλέπετε, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είχε πάρα πολλές ελλείψεις όσον αφορά στις υποδομές και σε διάφορα άλλα πράγματα. Το 2017 συνεχίσαμε σαν διοίκηση. Ήμασταν οι μόνοι, δεν είχαμε βλέπετε κανέναν ο οποίος να διεκδικήσει το επιμελητήριο. Παλεύαμε και αυτή τη στιγμή το επιμελητήριο είναι σε μια πάρα πολύ κατάσταση, ανακαινισμένο και έχει υπογράψει σύμφωνα συνεργασίας. Είναι ένα από τα πιο εξωστρεφή επιμελητήρια το οποίο πραγματικά τιμάει το έργο. Θα σας παρουσιάσω μερικές από τις δράσεις τις οποίες έχουμε επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια και ξεκινάω, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό με την εκπαίδευση. Έχουν εκπαιδευτεί 7.500 μέλη μας, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, μέσω σεμιναρίων, σε θέματα εξαγωγών, εμπορίου, ηλεκτρονικού εμπορίου, ΕΦΕΤ, τεχνική ασφαλεία, ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς επίσης και μέσω του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Αυτό το διάστημα υλοποιούμε ένα πρόγραμμα 500 ανέργων ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στην παιδεία, έχουμε επισκεφτεί όλες τις σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμινες και δευτεροβάθμινες εκπαίδευσης σε ΠΑΣΟ, ΑΕΔ, ΠΑΛ και συνεχίζουμε να τις επισκεπτόμαστε και σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, γιατί πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε με τα παιδιά τα οποία είναι το μέλλον του τόπου, στα οποία πρέπει να δείξουμε την τοπική καταναλωτική συνείδηση, ένα καλό επαγγελματικό προσανατολισμό. Και επειδή πιστεύουμε ότι το Πανεπιστήμιο δεν πρέπει να λύνεται από αυτή τη διαδικασία, έχουμε υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου έχουμε υλοποιήσει πολλές ημερίδες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την αγροδιατροφή, έχουν να κάνουν με το ιδιότυπο παραδοσιακό προϊόν, όπως είναι η πιπεριά, αλλά και τελευταία κοιτάμε να κάνουμε ιδιότυπο παραδοσιακό προϊόν και την πίτα δροσοπηγής, για να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε να ξαναγυρίσουν οι νέοι μας που φύγανε, αλλά και δώσουμε ελπίδα και πίστη στους ανθρώπους που έχουν μείνει στην περιφερειακή ενότητα φλόρη μας και ειδικά ασχολούνται με την αγροδιατροφή, για να πάει ένα βήμα μπροστά αυτή η περιοχή η οποία μετράει τις πηγές της. Ειδικά προγράμματα διδασκαλίας έχουμε κάνει με σκοπό την ανάπτυξη των τοπικών προϊόντων και την τοπική καταναλωτική συνείδηση. Ολοκληρώσαμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα 550 παιδιών του Δημοτικού, τα οποία επισκέφτηκαν τις μεταπηδικές μονάδες της περιοχής για να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα και τον παραγόμενο πλούτο της περιοχής. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο βάστηκε 2 μήνες, τα παιδιά μπορέσαν και ήρθαν σε επαφή και κάνανε μόνο τους τα τοπικά προϊόντα που μπορούσαν, δηλαδή με τα κρεατοσκευάσματα, με τα ζυμαρικά, ήρθαν σε επαφή. Τη μέρα περιβάλλοντος και στο Μήντιο και στην Φλόρινα μαγειρέψαμε με τους βραβευμένους σεφ που βραβεύσαμε και τους σεφ μας για την προσπάθεια και προβολή που κάνουν στον τόπο και μετά ξαναμπήκαμε στα σχολεία με PowerPoint και είδαμε τι έχει μείνει στα παιδιά από αυτή την, όλη αυτή την προσπάθεια και πραγματικά τα παιδιά ήταν στην Κάλια και όχι μόνο είχαν μείνει αλλά είχαν και ερωτήσεις. Είχαμε έτσι διεγείρει την ανησυχία τους και πραγματικά κληθήκαμε και από τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πολύ καλά αποτελέσματα. Δημιουργήσαμε, γιατί πάντα πρέπει να κάνεις και ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι για να προηγείται η φήμη. Ένα παραμύθι για να γνωστοποιείς τα προϊόντα του τόπου. Ένα παραμύθι μάγισσα Τσούσκα και το χιόνι. Ένα παραμύθι που γεννήθηκε η ιδέα στον τάραντο της Ιταλίας, όταν πήγα, για να προωθήσουμε τα τοπικά προϊόντα. Ένα παραμύθι για να δούμε ότι το χιόνι είναι πλούτος
ένα παραμύθι για να δούμε τι είναι οι κλάβες, τι είναι, πώς μπαίνουν οι γίγαντες στο φούρνο, ένα παραμύθι που το στείλαμε σε όλα τα σχολεία, κάναμε ειδικές ημερίδες και το παρουσιάσαμε, ένα παραμύθι για να προηγείται η φήμη αυτής της περιοχής και το τουριστικό προϊόν το στείλαμε μέχρι την Κύπρο. Συνέδρια. Πραγματοποιήσαμε τρία μεγάλα συνέδρια που στόχο είχαν την επανεκκίνηση της οικονομίας, την διαβαλκανική συνεργασία και τη συνεργασία με όλα τα κοινωνικά της Ευρώπης. Το πρώτο συνέδριο ήταν το 2015, το δεύτερο ήταν το 2017 και το τρίτο ήταν το 2020 για την απολιγνητοποίηση. Για την απολιγνητοποίηση ξεκινήσαμε διαζώσεις επαφές με τις επιχειρήσεις για να δούμε τι θα συμβεί στην περιοχή και πώς βλέπουν αυτά τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται. Σταματήσαμε όμως γρήγορα σχετικά γιατί μας βγήκε ο COVID. Γι' αυτό συνεχίσαμε το διήμερο αυτό το συνέδριο, όπου σε 400 ερωταπαντήματα απαντάνε οι συνάδελφοι μας πώς βλέπουν τη μετάβαση, πώς βλέπουν το νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο το χρησιμοποιήσαμε και στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης και όπου γιατί προηγηθήκαμε όλων των συνεδρίων με αυτό το συνέδριο, αυτό θέλαμε κιόλας για να αποτελέσει την αφετηρία ενός γόνιμου και αποδοτικού διαλόγου. Αναδείξαμε τα σχετικά πλεονεκτήματα της περιοχικής ένωδας Φλόρινας, τις δομικές αδυναμίες, τα τοπικά προϊόντα αλλά και τη δυναμική όλων των εμπορικών, τουριστικών και μεταπηδικών επιχειρήσεων. Επίσης, πραγματοποιήσαμε συνέδριο με θέμα καταναλωτών που παράγω, στηρίζω τα προϊόντα του τόπου μου. Μεσολαβήσαμε στην πόλη 20 εκατομμυρίων λίτρων γάλα σε γάλα επιχειρηματία. Διοργανώσαμε το ένα το εργατικό ελληνογερμανικό με το ελληνογερμανικό επιμελητήριο, το ελληνογερμανικό φόρουμ, με παρουσία 12 μεγάλων γερμανικών επιχειρήσεων. Στηρίξαμε τον ελληνογερμανικό τομέα της περιοχής και μεσολαβήσαμε με εξαγωγή φρούτων στην Κύπρο. Κάναμε εμπορικές συνεργασίες και B2B συναντήσεις με Τούρκους, Σέρβους, Βούλγαρους, Ρουμάνους επιχειρηματίες και γενικά με πολλές βαλκανικές και ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα συνεργασίας. Υπογράψαμε σύμφωνα συνεργασίας με 10 ξένα επιμελητήρια, 3 ελληνικά και είμαστε μέλος του δικτύου ελληνικών και κυπριακών επιμελητηρίων. Με τον τρόπο αυτό προωθούμε τα τοπικά προϊόντα στην τοπική και τοπική επιχειρηματικότητα στις ξένες και ντόπιες αγορές. Εκθέσεις. Κάθε χρόνο συμμετέχουμε σε 4 εκθέσεις του εσωτερικού και σε 3 εκθέσεις του εξωτερικού. Πραγματοποιούνται επίσης 2 συναντήσεις B2B με ξένες χώρες. Και έχουμε επίσης και συμμετοχή και μεταπηδικών επιχειρήσεων σε αυτές τις συναντήσεις, όχι μόνο εμπορικών. Παρεμβάσεις του επιμελητηρίου. Στήριξη τοπικής επιχειρηματικότητας. Έχουμε το 2015 με την ΕΣΕΕ με θέμα διασυνδρομικές μετακινήσεις, η περίπτωση της Φλόρινας και το μέλλον του λιανικού εμπορίου. Δεκάδες παρεμβάσεις γνωστοποίηση των μεγαλύτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα της Φλόρινας, όπως θέρμανση, κινητοποιείται θέρμανση, ασφαλιστικό, φορολογικό, χρέη επιχειρήσεων. Προτάσεις στήριξη τοπικής αγοράς. Ανεργία, αντικατάσταση αγοράς από την κοινωνική αγορά Πίτωρα, ειδικό συντελεστή κατάθεση προτάσεων πολλών για ειδικό συντελεστή ΦΠΑ και επίσης ειδικό φορολογικό συντελεστή που θα κάνει ανταγωνιστικές και ευέλικτες επιχειρήσεις μας, καθώς επίσης και ειδική φορολογική ζώνη στην περιοχή, όπου για 15 χιλιόμετρα το σύνολο μπορούμε να έχουμε ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς, το οποίο θα αντιστρέψει το ελληνικό κλίμα της διαφοράς του νομίσματος. Οργάνωση ΠΠΕ, ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για διαμεταγωνιστικά κέντρα, μιλήσαμε για τις δομικές αδυναμίες βιομηχανικής περιοχής, το βάλαμε το 2016 τότε, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει τα συνέδρια, καταθέσαμε και προτάσεις εδώ και συναντήσεις και συνέδρια. Δημιουργία βιοπάστου αμύβιο και, και δημιουργία άτυπης βιομηχανικής ζώνης του Αγίου Παντελήμων. Ήμασταν οι πρώτοι που πιστεύαμε ότι το αμύβιο ως ένας κεντρικός χώρος πρέπει να λειτουργήσει η βιομηχανική περιοχή όπως έγινε αυτή και περιμένουμε να υλοποιηθεί στην περιοχή Μεράς, όπου συμμετείχαμε σε όλες τις επαφές, σε όλες τις συναντήσεις και καταθέσαμε τις προτάσεις μας για την άμεση οργάνωση και υλοποίηση. Γιατί δεν διανοείται επιχειρηματικότητα χωρίς να έχει βιομηχανικό πάρκο, χωρίς να έχει οδικά και συνομικά δίκτυα. Όλα τα άλλα περισσεύουν. Όσα εκατομμύρια και να έχεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και επίσης, η άτυπη βιομηχανική ζώνη του Αγίου Παντελεήμονου, όπου δραστηριοποιούνται πάρα πολύ δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις και τον βάλαμε σε κεντρικό επίπεδο την περιοχή αυτή για να γίνει βιομηχανικό πάρκο.
Δηλαδή, να οργανώσουμε τα δίκτυα, τις υποδομές σε αυτή την περιοχή για να αποτελέσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα και σημείο αναφοράς. Διοργανώσαμε, επειδή πιστεύουμε, εμείς πιστεύουμε στα ανοιχτά σύνορα, διοργανώσαμε συνέδρια για το μέλλον του λιανικού εμπορίου στη Δυτική Μακεδονία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στη μεταλλινική περίοδο να βλέπουμε τι μπορεί να πάρουν τις γειτονικές χώρες, τι μπορεί να πάρουν, ποιο θα είναι το μέλλον, τι πρέπει να αλλάξει μέσα στο λιανικό εμπόριο. Και έτσι η Εθνική Συνομοσπονδία μας τίμησε πριν από 2 χρόνια με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που παρουσίασε την έρευνα αυτή, την οποία τη στείλαμε σε όλους τους εθνικούς και παντού, σε όλα τα μέλη για το τι πρέπει να αλλάξουμε στο λιανικό εμπόριο. Ποια είναι τα βαρύδια του λιανικού εμπορίου και τι πρέπει να προσανατολιστούμε. Είναι μια έρευνα που καλώ και τους συναδέλφους να έρθουν, να την πάρουν, να μπουν στο επιμελητήριο και να τη δούνε. Διοργανώσαμε πάλι το Διοικητικό Συνέδριο μέσω πανδημίας την απολυμπητοποίηση και το μέλλον των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικέ που ανεβάζουν την πληξιμότητα και χρηματοδοτήσει χωρί αποκλεισμού των ειδών επιχειρήσεων. Εδώ θέλω να σταθώ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όλα αυτά που έχουν ανοίξει εξαιρούν τι μικρέ επιχειρήσει. Τι εξαιρούν με τον τρόπο είτε των εργαζομένων που δεν μπορούν να υποστηρίξουν, που ζητάει S2, είτε ότι πρέπει να προκαταβάλουμε τα χρήματα τα οποία οι τράπεζε δεν μα δανείζουν. Οι τράπεζες μας αποκλίνουν από τον δανεισμό, οπότε είναι αδύνατο να δούμε τα χρήματα σε μια επένδυση 100.000 ή 150, να τα αποκαταβάλουμε για να τα πάρουμε πίσω αφού ολοκληρωθεί η επένδυση. Ζητήσαμε λοιπόν εξαιτίας των καταστάσεων, εξαιτίας της όλης αρνητικής οικονομικής κατάστασης στην περιοχή που έχουν φέρει την επιχείρηση μας, όχι επειδή το θέλαμε οι ίδιες, αλλά από τα μνημόνια, από το COVID, την ενεργειακή κρίση, λοιπόν, να εξαιρεθούμε στην περιοχή αυτή, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό. Οργάνωση των υποδομών και δικτύωση με τις ελληνικές χώρες οδικών και συνολικών δικτύων. Είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε κάθε το άξονα, να μην έχουμε, να έχουμε προβλήματα με το συνδρομικό δίκτυο. Κανείς επενδυτής δεν θα έρθει να επενδύσει στην περιοχή αν έχει αυτά τα προβλήματα. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και εικασίες να κάνουμε, ό,τι και ευκολόγια να λέμε, η κατάσταση θα είναι αυτή. Θα φεύγουν οι νέοι, δεν θα γίνονται επιχειρήσεις, δεν θα γίνονται επιχειρήσεις και για του λόγου τα αληθές είδω ότι το υδρογόνο στην περιοχή είναι ότι έφυγε. Είναι τραγικό. Στην Κοζάνη περιμέναμε θέσεις εργασίας, στη Φλόρινα περιμέναμε αποθήκευση του υδρογόνου από τη γνωστή επιχείρηση εδώ του Βασίλη του φίλου μας και βλέπουμε, μαθαίνουμε ότι έχουμε θέμα πλέον. Αυτό έδωσε και σε μια συνέντευξη, αυτό είπα. Δεν είναι καλή η εξέλιξη αυτή, καθόλου καλή το τι μπορεί να γίνει. Διαμαρτυρίες πάρα πολλές. Κοινοποιήσει για την αύξηση τιμή του πετρελαίου, διαμαρτυρίες ασύνολη για την κατάσταση αγοράς, διαμαρτυρίες για φορολογικό, ασφαλιστικό, για αύξηση χρηματοδοτικών εργαλείων με ευνοϊκούς όρους, χωρίς αποκλεισμούς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μείωση φορολογικού συντελεστή, ρυθμίσεις οφειλών, ασφαλιστικών, έγκριση όλων των προτάσεων χωρίς αποκλεισμούς, COVID, υπαγωγή νέων κράτης, χρηματοδοτήσεις που δεν ήταν επιλέξιμοι. Και εδώ θέλω να σταθώ, γιατί πολλοί συνάδελφοί μας δεν ήταν επιλέξιμοι και μέσα στον COVID, το οποίο ήταν σαν σπίτι τους, εμείς ήμασταν εδώ και προσπαθούσαμε τότε με τους αντιπεριφερειάρχες τον κύριο Βαβλιάρα και την ΤΙΟ να βάλουμε τους συναδέλφους πραγματικά όντως βάλαμε όλες τις επιχειρήσεις και όλα, ήμασταν αποδέκτες όλων των διαμαρτυριών και προτάσεων του συναδέλφου μας και εμείς διεκδικήσαμε και προωθήσαμε να πάρουν και αυτοί οι άνθρωποι τα αυτονόητα, δηλαδή την αποζημίωσή τους. Έργα. Κοινωνική προσφορά του επιμελητηρίου ήταν μεγάλη. Ήταν μεγάλη γιατί πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα πρέπει να είναι συμβασμένη με την ανάγκη, με τον πόνο των συμπολιτών και έτσι από την πρώτη στιγμή όταν μας καλέσανε μέσω του COVID να στηρίξουμε το γεωργομείο που τους 180 αναψιοπαθούντες συμπολίτες μας οι οποίοι συντίζονται, εμείς ήμασταν εκεί από την πρώτη στιγμή με πάρα πολύ μεγάλες προμήθειες. Όπως είναι όρθια, φρούτα, παιδιά και διάφορα άλλα. Πίκτες, ό,τι υπήρχε δηλαδή και ό,τι υπάρχει, το οποίο συνεχίζουμε και μέχρι σήμερα. Επίσης, δεν μείναμε μόνο στο γεωργομείο και στους αναψιοπαθούντες, δώσαμε μεγάλες ποσότητες στον Ερυθρό Σταυρό όπου απαιτούσε η ανάγκη. Είτε στην Τουρκία με τους σεισμούς, είτε οπουδήποτε λοιπόν ήμασταν αλληλέγγυοι. Επίσης, δώσαμε πολλά προϊόντα και στην κοινωνική πρόνοια. Στην δομή εδώ που έχει παιδιά, εμείς ήμασταν εκεί και βοηθήσαμε
στην κατεύθυνση αυτή. Στηρίξαμε και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Δώσαμε πολλά δώρα, ειδικά και πέρσι, στα παιδάκια τα Χριστούγεννα, στο ΚΑΜΕΑ, έτσι για να απολύνουμε λίγο τον πόνο τους. Επίσης, στηρίξαμε όλα τα σωματεία και τους συλλόγους περιφερειακής ανότητας Φλόρινας. Τελευταία στηρίξαμε το Σύλλογο Ελληνικών Παπαγιάννης στο Καστελόριο, που έκανε την προώθηση τοπικών προϊόντων, καθώς και σε εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τις κοινότητες στα τοπικά προϊόντα, όπως τον Αζραπό που έκανε την εκδήλωση να αναβιώσει την γιορτή της Φράουλας, όπου για μας πιστεύουμε ότι αποτελεί συγκεκριτικό πλεονέκτημα και πρέπει να ξαναμπούμε στη διαδικασία αυτή, καθώς επίσης και στον Αετό με την κορυφαία εκδήλωση που γίνονται οι υπερολογίες. Επίσης, δημιουργήσαμε δύο κορυφαίους δρόμους. Τα έργα που υλοποιείται το Επιμελητήριο αυτή τη στιγμή, και εδώ θέλω να σταθώ γιατί εμείς απαντάμε με έργα, και θέλω να δώσω και μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι φεύγουν εκατομμύρια, λέει, και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Φυσικά τα εκατομμύρια δεν φεύγουν, φεύγουν μόνο σε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Εμείς όμως κάνουμε πράξη. Αυτή τη στιγμή το Επιμελητήριο υλοποιεί κοντά στα 9 εκατομμύρια έργα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το Επιμελητήριο να υλοποιεί 9 εκατομμύρια έργα, βάζω και τα δύο open mall, τα οποία είναι έργα δικά μας, άσχετα να συνεργαζόμαστε με τους Δήμους. Λοιπόν, το έργο με τα σεμινάρια. Επίσης, ωφελούμενοι λοιπόν, για να προχωρήσω στο open mall, είναι 187 καταστήματα με ύψος το οποίο ξεπερνάει τα 2.250 ευρώ και το αμύγιο με 1.400 ωφελούμενοι 96-97 καταστήματα. Επίσης, ψηφιοποιήσαμε το Επιμελητήριο. Μετάβαση του Επιμελητηρίου λοιπόν στην ψηφιακή εποχή. Ολοκληρωμένο. Επίσης, το Επιμελητήριο έχει τη δυνατότητα live streaming. Επίσης, το Επιμελητήριο άλλαξε υπολογιστές και όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές του. Και αυτά είναι έργα που φέραμε εμείς. Έργο ύψος το οποίο ξεπερνάει τα 190.000 ευρώ. Υλοποιήσαμε ένα έργο λίντερ και εξογνωσίας ως γαστρονομικού προορισμού του Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, το οποίο έλαβε χώρα στην Πρέσπα, τρίμερο φεστιβάλ, όπου παρουσιάστηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του γαστρονομικού προορισμού των τροφίμων από καθηγητές πανεπιστημίου και γευσηγνώστες. Έτσι προωθήσαμε τη γαστρονομία μας σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Υλοποίησε ένα άλλο έργο λίντερ, το οποίο έχει σκοπό την ανάπτυξη παραδοσιακής χάρηκης μουσικής τοπικών μπαντών, χαρακτηρίζοντας τουριστικό προορισμό το αμύγκριο και κατ' επέκταση της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, όπου είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά να ανάψουμε το δέντρο και να φωτίσουμε το αμύγκριο φέτο, καθώς και τον Αετό, όπου και εκεί φωτίσαμε το Δήμο Αετού, ενός δυναμικού Δήμου, πραγματικά προσφέρει πάρα πολλά. Επίσης, πριν από κάποια χρόνια είχε σταματήσει η εκδήλωση που όλοι ξέρετε, Τσιρόνια Φασόλια. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που την κινήσαμε με δικά μας χρήματα και έχουμε τη χαρά να βλέπουμε να συνεχίζει αυτό. Πάντως, είχε σταματήσει για πολλά χρόνια. Εμείς το είδαμε ότι έπρεπε να συνεχίσει. Και σαν εκμελητήριο, και τα δύσκολα χρόνια λοιπόν, βάλαμε χρήματα και συνεχίσαμε. Βέβαια, βλέποντας ότι πηγαίνουμε σε εκθέσεις, και δεν μπορούμε να προωθήσουμε, γι' αυτό μας όδηξε η Κύπρος όταν πήγαμε, και έτσι κάναμε ένα βίντεο. Κάναμε μια ταινία με 28 δυναμικές επιχειρήσεις μας. Όχι μόνο της αστρονομίας, αλλά και του τουριστικού προϊόντος και του λιανικού εμπορίου. Και έτσι όπου πηγαίνουμε, αυτό το βίντεο προβάλλει την επιχειρηματικότητα, προβάλλει τις επιχειρήσεις αυτές, όπου δώσαμε στον κάθε έναν από 7-8 λεπτά δείχνοντας την επιχείρηση, αλλά διαφημίζοντας τη Φλόρινα, ξεκινώντας από τη Φλόρινα της επιχείρησης, το αμύγδο με τις επιχείρησεις και την Πρέσπα με τις επιχείρησεις. Κάναμε μια κορυφαία εκδήλωση, εμείς την χαρακτηρίζουμε κάθε όσο μπορεί, στην Κύπρο, με 35 επιχειρήσεις, τα λέω αυτά γιατί αποτελούμε παράδειγμα προς μίμησης για άλλα κομμουνιτήρια. Στην ΠΑΦ, λοιπόν, όπου παρουσιάσαμε τη δυναμική μας, 25 επιχειρήσεις από τη Φλόρινα και 10 από την Κοζάνη, γιατί πιστεύαμε από τότε το 2016 στην περιφερειακή συνείδηση, όπου ήταν πολύ σημαντικό να δείχνει σε γιγαντοθόνη χιόνια Ιούλιο, Αύγουστο, μήνα Ιούλιο, δεν θυμάμαι, στην Πάφο και να μου λένε τώρα κλαίματα βλέπουμε αυτά τα μέρη. Και αποτέλεσε σημείο αναφορά στην Κυπριακή, στην περιοχή, για πολλά χρόνια και το διάστημα που κλείσαμε και συμφωνίες με τους ανθρώπους και μπήκαμε σε άλλη διαδικασία συνεργασιών. Διοργανώσαμε το μικρό εκκλησιακό χώρο. Τον εξοπλίσαμε, τον αναβαθμίσαμε
όπου αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Πάλι θα πω και πολλά την Αλκίδα, και ίσως είναι ένας από τους καλύτερους στην Δυτική Μακεδονία και σίγουρα ένας ο καλύτερος στην Δυτική Μακεδονία και ένας από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Είναι ένας χώρος όπου πραγματικά προωθείται τοπικά προϊόντα, γίνονται επαφές και συναντήσεις και ο στόχος μας είναι να δημιουργηθεί και ένας μεταπλωτισμός, να δημιουργηθεί ένα κέντρο τέτοιο να μπορούμε να δεχόμαστε ξένες αποστολές και να κάνουμε ερμηνείες, διερμηνείες. Είμαστε ένα από αυτούς και γι' αυτό το λόγο βραβεύσαμε στα 90 χρόνια τον Περιφερειάρχη και το ξεκαθάρισα, όχι γιατί ένα χρόνο είναι στη θητεία και μπορούμε να το βραβεύσουμε, γιατί εκείνα τα χρόνια που οι τράπεζες είχαν κλείσει τα πάντα, τις χρηματοδοτήσεις, εμείς με το Κοινοβούλιο Κοζάνης κάναμε το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, όπου ήταν και η ΆΝΚΟ. Και όλοι μαζί δώσαν μεγάλο αγώνα, κατεβαίνοντας δύο φορές την εβδομάδα στην Αθήνα για να κάνουμε αυτό το εργαλείο το οποίο υπάρχει σήμερα. Το Κοινοβούλιο αυτό το μικρό πρωταγωνίστηκε σε αυτή την μεγάλη ανάταση, προσπάθεια ανάταση οικονομική των επιχειρήσεων. Το λεγόμενο ΤΑΔΙΜ για μικροπιστώσεις. Οι μερίδες, διοργανώσαμε δεκάδες μερίδες εξοδικαστικού μηχανισμού για ρύθμιση χρεών, σεμινάρια για ιδιωτικά προϊόντα, οι μερίδες για μεταποίηση προϊόντων, για την κατανομική συνείδηση και πολλές άλλες. Θέλω να σας πω ότι δεν ήταν τίποτε εύκολο από όλα αυτά. Δεν ήταν τίποτε αυτονόητο. Το αυτονόητο ήταν η αγάπη για την επιχειρηματικότητα, η αγάπη για τον τόπο, χωρίς να το πω ναι, παιδί, αυτό λόγο. Δουλέψαμε πάρα πολύ για το κοινό, καλό και κοινό συμφέρον. Βέβαια, όλοι δεν μπορούν να το δουν, να δουν όλη αυτή τη διάσταση. Γιατί μου λένε, δεν έχει προβληθεί αυτό το έργο, δεν έχει κάνει. Εμείς αυτό που κάνουμε μέσα από εσάς, βγάζαμε τα δελτία τύπου, προωθούσαμε την επιχειρηματικότητα. Δεν μπορούσαμε να δώσουμε λεφτά στον καθένα στα χέρια, αλλά προσπαθήσαμε πραγματικά να βοηθήσουμε να πάει αυτός ο τόπος βήμα μπροστά με συνεχόμενες παρεμβάσεις για πραγματικά ένα καλύτερο μέλλον. Όπως με ρώτησαν και σήμερα για τη συνολική διάβαση του Λεμού και είπε ότι είναι αυτονόητο ότι η περιοχή πρέπει να κάνει τούνελ. Αν θέλουμε να έχουμε τουριστικό προϊόν από την Βόρεια Μακεδονία, από τα Άλωνα, να φτάσει εκεί να μπορούμε να πάρουμε και από τη Φλόρινα μετά τη Σύρκα και Σούρας, πρέπει να ανακάμψει άμεσα με δυναμικές παρεμβάσεις. Αλλιώς για μας το μέλλον φαίνεται σύγχρονο το τουριστικό, γιατί έχουμε αρκετά προβλήματα και χωρίς κάτι πράξιμο, χωρίς τρένο. Εμείς είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε το Πνευματικό για να πω σε όλους να καταλάβει, να καταλάβουμε, ο νομοθετεί, δεν νομοθετεί. Νομοθετούν άλλοι. Κεντρική κυβέρνηση, βουλευτές, εμείς καταθέτουμε τη γνώμη μας. Η γνώμη μας τις πιο πολλές φορές και τα τελευταία χρόνια που τελείται η υποβάθμιση στον Πνευματικό δεν είναι σε απόλυτα. Δεκάδες παρεμβάσεις, δεκάδες κατεβάσματα στην Αθήνα για το καλό των επαγγελματιών, το βλέπετε. Βλέπετε ότι έχει συμβεί τελευταία με το φορολογικό, με τα τεκμήρια διαβίωση, επιχειρηματικότητα. Αυτή τη στιγμή περνάει πάρα πολύ δύσκολα και γι' αυτό και όλα θα ξεκινήσει και κινητοποιήσει στο επόμενο διάστημα για να μπορέσουν πραγματικά οι άλλοτε καλλιά τη εθνική οικονομία να είναι καλλιά και όχι να μην την λαμβάνουν υπόψη. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση, διαχρονικά θα δουν σοβαρά την μικρή επιχείρηση, την επιχείρηση που έφερε την κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τη χώρα από την κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οριζόντουσαν τη θέση και την αξία που πρέπει να έχει. Κλείνοντας, θέλω να πω δύο κουβέντες για τι θέλουμε εμείς από εδώ και πέρα. Ποιος θα είναι ο ρόλος. Καταρχήν, εμείς θέλουμε εξωστρέφεια. Πιστεύουμε ότι δικτύωση, πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις μας δυναμώνουν. Φέρνουμε πλούτο στην περιοχή, φέρνουμε καινοτομία, τεχνογνωσία με την ανταλλαγή ιδεών και προσβάσουν στις ξένες αγορές. Για μας λοιπόν αποτελεί μονόδρομο σε δικτύωση και θα την κάνουμε αν μας δοθεί η εντολή στις επερχόμενες εκλογές, πράξη. Συγκεκριμένα, η διοίκηση του Επιμελητηρίου της Λόρινας, η οποία πιστεύει ότι θα συνεχίσει να προσφέρει την επόμενη τετραετία, βρίσκεται σε μια αέναη διαδικασία αναδιατύπωσης του ρόλου του Επιμελητηρίου σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς μέσα από τον σχεδιασμό και υλοποίηση νέων δράσεων και πρωτοβουλειών, όπως
οι οποίες, συγγνώμη, θα υποστηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις στην πορεία τους προς την διπλή ψηφιακή πράσινη μετάβαση και στην προσπάθειά τους για επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα με απότερο στόχο την αντιμετώπιση τουλάχιστον μητριασμού των συνεχόμενων εκτινόμενων αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Θα διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα μέσα από την απλούστευση και ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Θα ενθαρρύνουν τις δικτυώσεις και τις συνεργασίες μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές σε ένα πολύ δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον που κυριαρχούν τα μεγάλα συμφέροντα. Θα ενισχύουν την εισαγωγή και την κυκλοφορία των νέων τοπικών επιχειρήσεων. Θα προωθούν την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων μέσα από την προσέγγιση νέων αγορών στο εσωτερικό και εξωτερικό. Σε τιμή αυτό, θα θέλω να τονίσω ότι το μελητήριο μας θα πρέπει να προστατεύει μόνο τα συμφέροντα των μελών του, αλλά πρέπει επίσης να προάγει την τοπική και περιφερειακή οικονομία, προσπαθώντας τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλοντας στην ειρήνη στην επιμερία, κάτι το οποίο ήδη κάνει. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να συνοψίσω το όραμά μας για το επιμελητήριο Φλόρινας ως εξής. Ένα σύγχρονο, ψηφιακό, αειφορικό, εξωστρεφές και ευρωπαϊκό επιμελητήριο με σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας, την τόνωση επιχειρηματικότητας και την απασχόληση και την αύξηση του διαιτητικού επίπεδου των κατοίκων της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας. Με αυτά, τα οποία είναι εισαγωγή πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία αργότερα της παρουσίασης του συνδυασμού, ο οποίος έχει το όνομα Επιμελητηριακή Συνεργασία. Εγώ και οι συνεργάτες μου, η Διοικητική Επιτροπή σήμερα καταθέτουμε την υποψηφιότητα του ψηφοδελτίου μας για τις επόμενες εκλογές για να διεκδικήσουμε για μια φορά και να ζητήσουμε από τους συναδέλφους μας να ολοκληρώσουμε τα έργα που έχουμε μπροστά μας και πιστεύουμε ότι το κάνουμε πάρα πολύ καλά. Ήδη υπογράψαμε συνεργασία για το Open Mana Media. Το επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα, θα καλέσουμε για να σας δείξουμε πόσο έχει προχωρήσει το Open Mana Φλόρινας και πώς είναι, και αμέσως μετά θα παρουσιαστεί και ο συνδυασμός μας, ο οποίος αποτελείται από νέους ανθρώπους, από ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να δουλέψουν, από τους παλιούς τους έμπειρους που είναι, είναι σημαντικό να έχουμε τους έμπειρους ανθρώπους δίπλα μας για να κατευθύνουν και τους νέους, οι οποίοι θα πάρουν και αργότερα τη σκητάλη, για να συνεχίσουμε ένα ιστορικό επιμελητήριο που ολοκληρώθηκε στα 90 χρόνια, ένα επιμελητήριο που αποτελεί τιμή για τον τόπο, για τη χώρα, για τη Δυτική Μακεδονία, ένα επιμελητήριο το οποίο αποτελεί την πύλη των Δυτικών Βαλκανίων, όπου αυτή η διοίκηση το έκανε πράξη, μας τιμάνε τα ξένα επιμελητήρια, ήσασταν πάνω στην παρουσίαση, είδατε τι είπανε. Και όλοι αυτοί που ήρθαν και μας τιμήσαν, και ιδιαίτερα το γερμανικό επιμελητήριο που ήταν και η τιμόμενη χώρα που μας τίμησαν προσωπικά στο Μακεδονία Παλάς με τον αντικαγκελάριο της Δημοκρατίας της Γερμανίας. Είναι σημαντικό λοιπόν να πάει μπροστά το επιμελητήριο να είναι εξωστρεφής. Και αυτό που είπα και προχθές, όποιος και να είναι εδώ, έχει υποχρέωση, αν είμαστε εμείς, να συνεχίσει την εξωστρέφεια, να συνεχίσει αυτό το έργο του επιμελητήριου, το οποίο πιστεύουμε ότι είναι μονόδρομος. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιος συνάδελφός μου, αν θέλει να πει κάτι, να πάρει το λόγο και θα δούμε και κάποιες ερωτήσεις, αν θέλει. Κάνουμε ερωτήσεις. Είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας πως στις προηγούμενες εκλογές ήταν μόνο ο δικός σας συνδυασμός και συνεχίσατε τη θητεία σας. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον μέχρι στιγμής, άλλοι δύο συνδυασμοί για την Προεδρία του Επιμελητηρίου. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό? Εμείς το πάμε στα δύσκολα, κύριε Δεδοράνη. Το 17 δεν υπήρχε κανείς. Καταρχήν σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά, έτσι. Το Επιμελητήριο το βλέπετε. Αναβαθμίστηκε, παίρνει έργα, όποιος πει το αντίθετο, είμαστε εδώ. Και βέβαια θέλουμε ένα debate, έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε, ζητάμε ένα debate. Το βήμα πάντα καλά είναι debate. Γιατί εκεί θα λυθούν όλα. Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο. Σε δημοκρατικό διάλογο. Χαιρόμαστε που έχουμε ψηφίσει αρκεί να γίνει ένας σωστός. Οι εκλογές είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Αλλιώς ήμασταν. Αλλού πηγαίναμε λοιπόν. Οπότε χαιρόμαστε, θέλουμε έναν καλό εκλογικό αγώνα, ένα πολιτισμένο εκλογικό αγώνα με επιχειρήματα για το συμφέρον των μελών μας. Γιατί τα μέλη μας τώρα είναι πολύ δύσκολα. Οι καταστάσεις
σε επιβιώνει η επιχειρηματικότητα και η τοπική επιχειρηματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, οπότε πρέπει να δούμε τι μας ενώνει, να πάρουμε όλοι μαζί και όχι τι μας χωρίζει. Βεβαίως, εμείς θα θέλαμε και το 17 να έχουμε υποψηφίους και συνυποψηφίους και το ΑΕΚΕΚΑ να έχουμε. Είμαστε εδώ όμως και ξέρετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Σας το είπα. Όταν πήγα στον να είμαι στον Δομή Χαρούνα και μιλάμε τώρα, θα σας πω και λίγο μέρη, και του είπα το 2013, κλείνει το βουλευτή του Ευρωπαίου. Εμείς έχουμε κόψει τα πλάτα, κανείς δεν παίρνει τίποτε, θέλουμε όμως να το κρατήσουμε ανοιχτό. Ο Αήμνησος ο Μίχαλος τότε, τον οποίο τον εκτιμώ ιδιαίτερα, στήριξε τον Μερκύριο και πάντα μας στήριζε και αποτελούσε, όταν μιλούσε, είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Όχι μόνο λοιπόν ξεπεράσαμε τα προβλήματα, έχει και ένα αποθεματικό, έχει και θετικό πρόσχημα οικονομικό και το βλέπετε κι εσείς. Είναι πάρα πολύ καλά το κομμουνικείο λοιπόν. 40 θέσεις κατέβηκαν στα 20. 40 θέσεις κατέβηκαν στα 20. Ναι. 20 θέσεις. 20 θέσεις κατέβηκαν και πήγαμε μπροστά λοιπόν. Είμαστε δηλαδή στην 20η κατηγορία των κομμουνικείων των 59. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Κύριε Σαπαρή, μια και το αναφέρατε για το debate, το είχατε αναφέρει και στη συνέντευξη στο ραδιόφωνο. Οι άλλοι δύο υποψήφοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί σας, έχετε συστήσει κάτι και πώς χαρακτηρίζετε τη σκληρή που δεχτήκατε με την ανακοίνωση των υποψηφιωτήτων των άλλων δύο συνδυασμών. Εγώ ένα συνδυασμό δεν ήταν σκληρό, ήταν εντάξει, σε λογικά πλαίσια μπορώ να πω, ήταν μια αντιπολίτευση κόσμια. Ο δεύτερο, ναι, ήταν μια αντιπολίτευση η οποία εμεί όμω και εγώ απαντάμε έργα. Σα είπα 9 εκατομμύρια, διότι εμεί δεν χάσαμε το τρένο, λέει. Δεν υλοποιούμε, τι να υλοποιήσουμε. Άλλοι χάνουν το τρένο. Το τρένο άλλοι το κάνουν. Άλλοι κάνουν επιχειρηματικές επενδύσεις. Ας μας δείξουν μια επένδυση λοιπόν στην Δυτική Μακεδονία που έγινε από τη θέση εργασίας. Το είπαμε, στο πιάσαμε. Όχι, δεν χάσαμε εμείς. Αλλιώς ξέρουμε τι λένε κάποιες στιγμές. Ας μιλάμε δηλαδή και με νούμερα και με στοιχεία. Τι έχει το δημοκείο, τι έκανε και τι θέλει να κάνει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτή η κριτική πριν ακόμα ξεκινήσουμε και τι ήθελε να δείξει. Εμείς είμαστε εδώ όμως να απαντήσουμε, είμαστε εδώ να πάμε σε άλλη δέκα, είμαστε εδώ να τα ανοίξουμε όλα. Και πραγματικά ειλικρινά χαιρόμαστε από την ψηφίου, γιατί όπως σας είπα, σήμερα κάνουμε κάτι πολύ καλά. Και έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, όλη η πόλη μιλάει για τις εκλογές μας, όλη η περιοχή και εννοείται. Μιλάει για τις εκλογές. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Αυτό είναι καλό. Δεν είναι καλό. Εμείς είμαστε σίγουροι και ίσοι. Αφήνουμε τα οικονομικά στοιχεία πολύ καλά στο κομμουνικείο. Εδώ στα κομμουνικείο διοργανώνει εκθέσεις, εκεί του πει συναντήσεις, διοργανώνει τα πάντα. Ήρθαν οι Τούρκοι επιχειρηματίες, ήρθαν οι Γερμανοί και πείσαμε τις εντυπώσεις. Διοργανώσαμε τα 90 χρόνια. Είναι πολύ ψηλά το κομμουνικείο, είπε ο οικονομικός υπόψη ο κ. Στούρκης. Είμαστε στην 20η θέση από τις 59. Κάτι σημαίνει για ένα μικρό κομμουνικείο που το 12 δεν μπορούσε να έχει θέρμανση. Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνεστε ή βλέπετε να υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα τα οποία στηρίζουν κάθε παράδειξη ή κάποια πρόσωπα συγκεκριμένα το μέλλον θα κατέβουν και θα λάβουν μέρος στις εκλογές. Ναι, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πίσω ομάδες, εμείς είμαστε μόνοι άνθρωποι που κινούνται και κάνουν. Θέλουμε όμως να καταλάβουμε και να καταλάβουν οι συνάδελφοί μας ότι η επιχειρηματικότητα δεν έχει να κάνει με τους επιχειρήσεις και με εμάς. Κάποιοι άλλοι οδήγησαν την υφιστάμενη κατάσταση εδώ και όχι το κοινωνικείο. Κάποιοι άλλοι οδήγησαν τις επιχειρήσεις να λουκετάρουν και όχι το κοινωνικείο. Πρέπει να δεκάτες παρεμβάσεις, ας τη διατούσαν. Πρέπει να είναι προσεκτικοί λοιπόν, να μην ακούνε κανένα, να πιστεύουν τους συναδέλφους τους, τους ανθρώπους που πραγματικά μορφούν και δουλεύουν γι' αυτό. Και εγώ θα ήθελα οι εκλογές του κοινωνικείου να είναι όσο το δυνατόν ένα κομμάτι μα, τελείως ένα κομμάτι. Δεν υπάρχει κανένα και ας έρθει να μου πει ότι κάποιος είπε κάτι για μας. Είμαστε μόνοι τελείως. Μόνοι δηλαδή εμείς και η επιχειρηματικότητα και αυτό θα κάνουμε. Δεν θα πέσουμε σε καμία ομάδα η οποία θα μας διαθετεύει άλλο. Εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα, όπως κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, τα συμφέροντα των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Και η περιοχή μας, η κατάσταση που έχει φτάσει, δεν περισσεύει κανένας. Όλοι είναι χρήσιμοι. Δεν έχουμε τίποτα τέλεια για λάθη. Και ένα άλλο. Είναι χρήσιμο. Σε μικρά χωριά, μικρές κοινότητες που κατοικοδεύουν κάποιες επιχειρήσεις μικρές, αυτές είναι υποχρεωμένες να είναι στο επιμελητήριο ή αν θέλουν να μπορούν να είναι και ο τρελός. Από την νομοθεσία, κύριε Ηλιάδη, είναι υποχρεωμένες. Υποχρεωμένες. Ίσως είναι μια αδικία του νόμου, να σου το πω, αν θέλουμε να μιλήσουμε έτσι όπως τα λόγια, δόντια είναι αδικία. Αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει καθένας να είναι αδικία. Αλλά αυτή η νομοθεσία που
τους επιβάλλει να είναι. Δεν είναι αθήκη, είναι σωστό να είναι. Εντάξει, γιατί αυτοί δεν μπορούν να είναι. Είναι ισορροπία και ισοπολιτεία. Είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις αυτές και πραγματικά μας καταθέτουν την αντίθεσή τους. Γιατί εμείς που λέμε 15 ευρώ, θέλουμε να είμαστε και εδώ, καταλαβαίνετε τι λέω. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Φυσικά δεν μπορεί να δει τις προσπάθειες που κάνουν για το φορολογικό, το ασφαλιστικό, γιατί πολλοί φορολογητές πέφτουν στο κενό. Δεν εισακούμαστε. Συνέχεια κάνουμε παραστάσεις.